Χαίρετε κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Οι καθιερωμένες εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης Αγίου Δημητρίου ξεκίνησαν από το πρωί με πολλά προβλήματα, καθώς εκατοντάδες αγανακτισμένοι και εργαζόμενοι στα προγράμματα βοήθειας στο σπίτι συγκεντρώθηκαν έξω από τον Άγιο Δημήτριο για να διαμαρτυρηθούν κατά των μέτρων της κυβέρνησης. 99 χρόνια μετά, 99% σκλαβωμένοι, έγραφε το πανό των αγανακτισμένων. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της πόλης θα παραστεί ο Υπουργός Άμυνας Πάνος Μπεγλίτης. Οι μαύρες σημαίες στα σχολεία και μαύρα περιβραχιόνια θα εορτάσουν φέτος οι εκπαιδευτικοί την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών. Όπως τόνισε ο Γενικός Γραμματέας της ΟΛΜΕ, Θέμης Κοτσιφάκης, οι εκπαιδευτικοί ετοιμάζουν εκδηλώσεις διαμαρτυρίας με αφορμή την κυβερνητική πολιτική. Η ΟΛΜΕ εξάλλου εξηγεί στους εκπαιδευτικούς που αρνούνται να απασχοληθούν τα Σάββατα για την αναπλήρωση της ύλη ότι προστατεύονται από την υφιστάμενη νομοθεσία, ενώ διακηρύσει ότι δεν πρόκειται να δεχθεί καμία μορφή αμφισβήτησης του κεκτημένου πενθυμέρου. Σύμφωνα με το σκεπτικό της Ομοσπονδίας των Εκπαιδευτικών, το Υπουργείο Παιδείας επιμένει να αντιμετωπίζει λογιστικά την αναπλήρωση των διδακτικών ώρων, προσθέτοντας δηλαδή απλώς ώρες και ημέρες στο σχολικό πρόγραμμα. Δεν λαμβάνει υπόψη την παιδαγωγική και εκπαιδευτική διάσταση του θέματος, ούτε φυσικά κάνει την αυτοκριτική του για τις δικές του ευθύνες, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες διδακτικές ώρες χάνονται, ιδιαίτερα τους πρώτους μήνες της σχολικής χρονιάς, λόγω των σοβαρών ελλείψεων σε εκπαιδευτικούς στις σχολικές μονάδες και λόγω του απαράδεκτου γεγονότος της έλλειψης διδακτικών βιβλίων για τους μαθητές και τις μαθήτριες στη φετινή χρονιά. Να πάμε στον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου και να καλησπερίσουμε τον Δήμαρχο κύριο Στάθη Λαφαζανίδη. Καλησπέρα, Δήμαρχε, και χρόνια πολλά. Έχει πέσει η γραμμή, Δήμαρχε. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε τις ειδήσεις μας με δύο παρελάσεις και με κάθε επισημότητα θα γιορτάσει την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου. Στην Δημοτική Ενότητα Ευόσμου την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί θα τελεστεί η επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Θα ακολουθήσει η επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο ηρώο της πλατείας Δημαρχείου και εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον Διευθυντή του 17ου Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου, Δημήτρη Πετρόπουλο. Πλήθος εκδηλώσεων έχει προγραμματίσει ο Δήμος Καλαμαριάς για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου. Στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, όπου θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κύριος Κύριος Προκόπιος. Στις 12 θα γίνει η εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας στο Ηρώο των Πεσόντων στην πλατεία Σκρά από τον Δημοτικό Σύμβουλο Μαθαίο Αμπατζίδη. Θα ακολουθήσει η κατάθεση στεφάνων από το Δήμαρχο, τις στρατιωτικές αρχές, τα νομικά πρόσωπα του Δήμου, τα πολιτικά κόμματα και τους συλλόγους της περιοχής. Στη συνέχεια και ώρα 12:45 θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των νεκρών μας, ενώ στις 12:50 θα ξεκινήσει η παρέλαση στην παραλιακή λεωφόρο Νικολάου Πλαστήρα. Να περάσουμε τώρα στον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου και τώρα να καλησπερίσουμε τον Δήμαρχο, κύριο Στέλιο Λαφαζανίδη. Καλησπέρα, κύριε Λαφαζανίδη. Καλησπέρα σας. Και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Να ξεκινήσουμε με τις εκδηλώσεις. Κυρίως στους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι σήμερα έχουν την τιμητική τους λόγω της ημέρας του Αγίου μας, του Αγίου Δημητρίου. Του Πολιούχου της πόλης. Πολύ σωστά. Πολιούχου της πόλης, ακριβώς. Να ξεκινήσουμε με τις εκδηλώσεις που οργανώνει ο Δήμος Ευόσμου Κορδελιού για την 28η Οκτωβρίου. Θα μας πείτε λίγα λόγια. Δεν σας άκουσα καλά. Να ξεκινήσουμε με τις οργανώσεις. Ναι, σας ακούω. Εσείς με ακούτε? Ναι, σας ακούω τώρα. Να ξεκινήσουμε με τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν, που οργανώνονται στο Δήμο Ευόσμου Κορδελιού. Θα μας πείτε μερικά λόγια. Κοιτάξτε, και αύριο έχουμε την παρέλαση και μάλιστα θα κάνουμε διπλή παρέλαση για μια ακόμη φορά και στον Εύοσμο και στο Ελευθέριο Κορδελιό. Είναι μια μέρα που τιμάμε και τους νεκρούς εκείνης της εποχής, αλλά και παράλληλα την αντίσταση της εποχής εκείνης για να μπορούμε να ζούμε σήμερα εμείς ελεύθερα. Σε αυτήν εδώ την εκδήλωση θα κατατεθούν τα στεφάνια στα διάφορα μνημεία τα οποία έχουμε και στον Εύοσμο και στο Ελευθέριο Κορδελιό. Ο Πανηγυρικός της ημέρας
θα εκφωνηθεί από συγκεκριμένα άτομα. Μάλιστα. Και μετά θα ακολουθήσει η παρέλαση, όπου θα πάρουν μέρος όλα τα σχολεία του Δήμου μας, οι σύλλογοι του Δήμου, ο πολιτιστικός οργανισμός και το πνευματικό κέντρο. Mm-hmm. Και όλοι όσοι συμμετείχαν θα συμμετέχουν ακόμη μια φορά για να τιμήσουν τη συγκεκριμένη ημέρα. Μία παρέλαση δηλαδή μόνο θα πραγματοποιηθεί? Δύο παρελάσεις θα γίνουν, μία στο Ελευθέριο Κορδελιό και μία στον Εύωσμο. Άρα δύο χωριστές παρελάσεις. Ωραία. Ναι. Να αλλάξουμε δήμαρχε θέμα και να περάσουμε λίγο με την... Και αυτό γίνεται, να συμπληρώσω, γιατί δεν είναι τα έξοδα, διότι έξοδα δεν υπάρχουν, μόνο το στήσιμο της εξέδρας, γιατί κάποιος θα μπορούσε να πει γιατί δεν κάνουν μία παρέλαση και κάνουν δύο. Τα σχολεία μας είναι πάρα πολλά. Mm-hmm. Θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα σε κάθε παιδί, σε κάθε γονέα να καμαρώσει το παιδί του και να γίνει αυτό το οποίο γινόταν κάθε χρονιά. Επειδή δεν υπάρχουν έξοδα από την πλευρά του Δήμου στη συγκεκριμένη περίπτωση, προτιμήσαμε για μια ακόμη φορά να κάνουμε δύο παρελάσεις. Ωραία. Δήμαρχε, να αλλάξουμε θέμα, να περάσουμε Βεβαίως. Λιγάκι για στην επιχορήγηση αδειών στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας που τους σταματήσατε, να μας πείτε κάποια λόγια για το συγκεκριμένο θέμα. Ναι, εκεί είχαμε διάφορα προβλήματα και έχουμε, όχι μόνο εμείς, αλλά πιστεύω ότι όλοι οι Δήμοι έρχονται διάφορα ναι. στις περιοχές μας διάφοροι φορείς, όπως είναι η ΕΙΑΤ, το φυσικό αέριο, οπτικές ίνες, ΔΕΗ, ΟΤΕ και ούτω καθεξής, με αποτέλεσμα να αφήνουν πολλές φορές τα ορίγματα και τα όχι με σωστές αποκαταστάσεις και να τρέχουμε εμείς πίσω από τα προβλήματα αυτά εδώ, που πολλές φορές γίνονται και επικίνδυνα λόγω μη σωστής αποκατάστασης, και εμείς σαν Δήμος προσπαθούμε τα συνεργεία που έχουμε είτε να τα αποκαταστήσουμε σύντομα, όσο το δυνατόν γρηγορότερο εφόσον τα αντιληφθούμε, ή να περιμένουμε τα συγκεκριμένα συνεργεία από τους εργολάβους να τα αποκαταστήσουν. Για να μην τρέχουμε συνέχεια εμείς πίσω από τα προβλήματα αυτά εδώ, που ούτως ή άλλως το κάνουμε και θα το κάνουμε, να δημιουργήσουμε και μια περαιτέρω πίεση στους εργολάβους κυρίως που αναλαμβάνουν αυτά τα έργα, να αποκαθιστούν σωστά τα έργα και μετά, αφού ολοκληρωθούν οι αποκαταστάσεις με τον σωστό τρόπο ο οποίος ενδείκνυται, από εκεί και πέρα να παίρνουν νέες άδειες για να προχωρήσουν σε νέα έργα που θα ωφελήσουν τις υπηρεσίες με τις οποίες συνεργάζονται. Κατάλαβα. Αυτό το μέτρο ήδη το εφαρμόζετε εσείς στο Δήμο σας, ή σκοπεύετε να το εφαρμόσετε άμεσα? Όχι, ήδη το ξεκινήσαμε. Τα αποτελέσματα? Ήδη το ξεκινήσαμε. Δημιουργήθηκε μια πίεση στους διάφορους οργανισμούς και φορείς. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι αυτό θα συνεχίσει. Όχι πιστεύω, στο χέρι μας είναι να συνεχιστεί και θα το κάνουμε, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Και όχι μόνο αυτό, περισσότερο μας αφορά η επικινδυνότητα που δημιουργείται προς τους δημότες μας, που έχει αντίκτυπα στους δημότες μας. Μία ζωή να χαθεί για μας είναι ό,τι χειρότερο. Κατάλαβα. Οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας πλέον ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους όσον αφορά το συγκεκριμένο ανταποκρίνονται θέμα? Ανταποκρίνονται μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Κατάλαβα. Εδώ θέλει μεγάλη συζήτηση, γιατί θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα συνεργείο που θα ασχολείται μόνο με αυτά εδώ, και πέρα από αυτά πρέπει και αυτοί να συνεισφέρουν στις δαπάνες αυτές τις οποίες κάνει ο Δήμος για να αποκαταστήσει γενικώς τους κοινοτοπία, που πολλές φορές αναγκαζόμαστε από την αρχή να φτιάξουμε καινούριους δρόμους που πρόσφατα τους έχουμε τακτοποιήσει. Δήμαρχε, θέλω να περάσουμε και σε ένα άλλο θέμα, στο θέμα της μετακίνησης του υποσταθμού της ΔΕΗ, που βρίσκεται στα όρια του Δήμου σας. Πού βρίσκεται το συγκεκριμένο θέμα? Το συγκεκριμένο θέμα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι από την πλευρά μας, για το οποίο συζητάμε και κάνουμε προσπάθειες για την απομάκρυνσή του, διότι και τα οικονομικά της εποχής είναι πολύ δύσκολα, που βρίσκουμε διάφορες αντιρρήσεις από τους υπεύθυνους. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει μια ασάφεια στον νόμο που δεν μας δίνει τη δυνατότητα, το δυνατόν συντομότερο, να συνεργαστούμε με τα συγκεκριμένα υπουργεία, αρμόδια υπουργεία και την συγκεκριμένη διεύθυνση της ΔΕΗ, για να μπορέσουμε δηλαδή να απομακρύνουμε όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει μέσα στον Δήμο, ούτως ώστε να μην υπάρχουν υπόνοιες ότι κινδυνεύει η υγεία των ανθρώπων που ζουν γύρω από τον υποσταθμό αυτό εδώ και κάτω από τους πυλώνες. Πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει η ΔΕΗ είναι να υπογειοποιήσει τις καλωδιώσεις που πιέζουμε προς αυτήν εδώ την κατεύθυνση, που περνάνε διάφοροι πυλώνες μέσα από τους χώρους του Δήμου μας, μέσα από οικόπεδα. Και δεύτερο, φυσικά, να σκεφτεί
και να βρει τον κατάλληλο χώρο, ούτως ώστε να απομακρύνει τους πυλώνες και που υπάρχουν μέσα στο συγκεκριμένο υποσταθμό, αλλά και οτιδήποτε άλλο έχει που έχει σχέση με την ενέργεια, για να απομακρυνθούν από τις κατοικημένες περιοχές που εγκυμονούν διάφοροι κίνδυνοι, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από τους κατοίκους οι οποίοι μένουν γύρω από αυτές τις περιοχές. Ωραία, κατάλαβα. Υπάρχει ανάλογη πίεση, δηλαδή, από τη δική μας την πλευρά προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, τα πράγματα, επειδή είναι πολύ δύσκολα, δεν ξέρω σε τι χρονικό διάστημα θα μπορέσουμε να κατορθώσουμε να κάνουμε κάτι. Ωραία. Να μιλήσουμε λίγο και για τον Καλλικράτη. Κατά πόσο έχει ξεκινήσει να λειτουργεί σωστά? Δεν σας ακούω. Να μιλήσουμε και για τον Καλλικράτη. Κατά πόσο έχει ξεκινήσει να λειτουργεί σωστά ο Καλλικρατικός Δήμος, η στελέχωση των υπηρεσιών, κατά σε ποιο σημείο βρίσκεται αυτή τη στιγμή? Όχι 100%. Mm-hmm. Σίγουρα έπρεπε να γίνουν κάποιες διορθωτικές αλλαγές και στην τοπική αυτοδιοίκηση και παντού. Εσείς αντιμετωπίσατε πολλά προβλήματα. Εσείς αντιμετωπίσατε πολλά προβλήματα. Βεβαίως, και συνεχίζουμε και αντιμετωπίζουμε. Mm-hmm. Τακτοποιήθηκαν κάποια θέματα, αρκετά θα έλεγα, αλλά από εκεί και πέρα θέλουμε πολύ χρόνο ακόμα για να μπούμε, να πούμε ότι εξ ολοκλήρου θα τακτοποιήσουμε τα προβλήματα τα οποία έχει δημιουργήσει ο Καλλικράτης. Μέχρι στιγμής έχουμε πολλές περικοπές από την πλευρά των Υπουργείων όσον αφορά τη χρηματοδότησή μας. Mm-hmm. Για αυτά τα οποία έλεγαν δεν έγιναν πράξη, όπως συνήθως δεν γίνονται για την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν μας ρώτησε κανένας το πώς πρέπει να λειτουργήσουμε. Μπορούσαμε και εμείς να έχουμε τις δικές μας απόψεις και κάποιες από αυτές μπορεί να ήταν θετικές προς όφελος της πατρίδος μας. Δυστυχώς πάντοτε λειτουργούν ερήμοι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μάλιστα. Τις προστάσεις μας ούτε καν τις έχουν λάβει υπόψη τους, γιατί ποτέ δεν μας καλέσαν για να συζητήσουμε μαζί τα προβλήματα των περιοχών που είτε το θέλουμε είτε όχι, έχουμε την αμεσότητα γύρω από αυτά εδώ τα προβλήματα. Εμείς είμαστε πιο κοντά στους δημότες, εμείς ξέρουμε τα καθημερινά προβλήματα που με κάποιες ιδέες που θα μπορούσαμε να καταθέσουμε, μπορούσαμε να λύσουμε πολλά προβλήματα από αυτά τα οποία ήδη υπάρχουν και συνεχίζουν να υπάρχουν. Τέλος πάντων όμως, με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε ο Καλλικράτης, κάποια θέματα έχουν τακτοποιηθεί με το θέμα των συμφωνεύσεων κτλ. Κάποια άλλα δεν έχουν τακτοποιηθεί ακόμη. Mm-hmm. Πιστεύουμε ότι η πορεία θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ήδη όμως αυτή τη στιγμή που συζητάμε έχει γίνει μια περικοπή από τη ΣΑΤΑ, από ένα ποσό το οποίο παίρναμε από την κρατική επιχορήγηση γύρω στο 70-80%. Από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους έχει γίνει μια περικοπή γύρω στο 30-40%. Και από άλλα έσοδα τα οποία είχαμε και από εκεί έχουν γίνει περικοπές, με αποτέλεσμα να δυσκολευόμαστε να λειτουργήσουμε. Δηλαδή όταν λέμε να λειτουργήσουμε, να κάνουμε τα αυτονόητα, όχι να κάνουμε το κάτι παραπάνω. Μιλάμε για μεγάλες περικοπές με όλα αυτά που μας αναφέρατε. Πάρα πολύ μεγάλες. Και ήδη ήμασταν ένας Δήμος, ο οποίος από την πλευρά του διαμερίσματος Θεβόσμου χρωστούσαμε πάρα πολλά και χρωστάμε πάρα πολλά. Έχουμε δώσει κάποια χρήματα από την αρχή της χρονιάς, αλλά αυτά είναι σταγόνα στον ωκεανό όταν έχεις να κάνεις με πάνω από 30 εκατομμύρια. Τέλος πάντων, όλα αυτά εδώ, εάν σταθεροποιηθεί η κατάσταση, ελπίζουμε να σταθεροποιηθεί και να πάμε προς το καλύτερο πράγμα, το οποίο με αυτά που ακούμε δεν φαίνεται, να προχωρήσουμε καλύτερα. Ήδη σας είπα από την αρχή της χρονιάς μέχρι σήμερα, mm-hmm. έχουμε δώσει κάποια ποσά, γύρω στο 1 εκατομμύριο περίπου, αλλά τα χρήματα τα οποία χρωστάμε εμείς σαν Δήμος είναι πάνω από 30 εκατομμύρια, με αποτέλεσμα να έχουμε σοβαρά προβλήματα για τη λειτουργία μας. Κοιτάμε τουλάχιστον όμως τα καθημερινά mm-hmm. να μπορέσουμε να τα κάνουμε με τον καλύτερο τρόπο. Ωραία. Ελπίζουμε σε μια διαφορετική χρηματοδότηση mm-hmm. στην πορεία να μπορέσουμε να κάνουμε και το κάτι παραπάνω, γιατί όπως καταλαβαίνετε, ο κινητήριος δύναμης και σε έναν οργανισμό όπως είναι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι τα οικονομικά. Και εφόσον δεν υπάρχουν αυτά εδώ, δεν μπορείς να κάνεις και πάρα πολλά πράγματα. Καταλαβαίνω. Κοιτάμε όμως να κάνουμε μελέτες και έτσι έχουμε κάνει και στο παρελθόν. Στον προηγούμενο Δήμο που ήμουν δήμαρχος στο Ελευθέριο Κορδελιό, mm-hmm. όπου είχαμε ετοιμάσει 15 μελέτες όριμες για δημοπράτηση. Αυτά άρχισαν να γίνονται πράξη, η μοναστηρίου δημοπρατήθηκε, το θέατρο θα δημοπρατηθεί σε λίγο. Είναι χρήματα τα οποία δεν επιβαρύνουν το ελληνικό κράτος, mm-hmm. είναι χρήματα τα οποία προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση mm-hmm. και αυτό το σκοπό έχουμε να κάνουμε, ήδη έχουμε βάλει μπρος για νέες μελέτες για την τοπικό διαμέρισμα του Ευόσμου,
ούτως ώστε και εκεί να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια έργα ανεξάρτητα από τα οικονομικά μας, με χρήματα τα οποία θα προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι ο στόχος μας και σε αυτόν έχουμε ρίξει όλες μας τις δυνάμεις για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε κάποια έργα που θα είναι με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τα υπόλοιπα, γιατί ζούμε σε έναν Δήμο της Δυτικής Θεσσαλονίκης με πολλά αυξημένα κοινωνικά προβλήματα, τρίχουμε ένα βάρος και στην κοινωνική μας προσφορά προς τον Δημότη μας, γιατί τα προβλήματα που έχουν οι δημότες είναι πάρα πολλά και κοιτάμε τι θα κάνουμε και με αυτά. Όσον αφορά για το ΕΣΠΑ το οποίο ανέφερα προηγουμένως, και έργα δηλαδή μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, αφορούν σχολεία, αφορούν αναπλάσεις, αφορούν πολιτισμό, δεν αφορούν όμως αθλητισμό και παιδικούς σταθμούς οι οποίοι είναι εκτός αυτών των προγραμμάτων, δηλαδή για την κατασκευή τους. Κατάλαβα. Κοιτάμε όμως να είμαστε και εκεί έτοιμοι, ούτως ώστε με την πρώτη ευκαιρία να εντάξουν και εκεί, εφόσον υπάρξουν προγράμματα του ΕΣΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή, να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε και εκεί το έργο το οποίο θέλουμε. Ωραία. Κύριε Λαφαζανίδη, μας είπατε για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Να μιλήσουμε και λίγο για αυτά που έχουν μείνει στο σιρτάρι λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Αυτά τα οποία είναι άμεσα σε εξέλιξη είναι η μοναστηρίου, η ανάπλαση δεξιά-αριστερά, η δεύτερη φάση του θεάτρου για να ολοκληρωθεί και να δοθεί στους δημότες, ένα βιοπτηματικό πάρκο με έναν δρόμο παρόμοιο. Και άλλα έργα τα οποία δεν έχουν όμως εγκριθεί ακόμη, είναι σε επίπεδο κατάθεσης από πλευράς μελέτης, οι οποίες είναι έτοιμες για να προχωρήσουμε. Επίσης έχουμε ετοιμάσει δύο παιδικούς σταθμούς, δύο μελέτες παιδικών σταθμών, η μία στο Ελευθέριο Κορτελιό και η μία στον Εύωσμο. Ήταν και η μοναδική μελέτη την οποία είχαμε βρει, ένας παιδικός σταθμός, για να μπορέσουμε και αυτά, εφόσον ανοίξει το πρόγραμμα και για τους παιδικούς σταθμούς, να καταθέσουμε και εκεί. Ωραία. Αυτά είναι τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Όμως, ποια έργα είναι αυτά που έχουν μείνει στην άκρη λόγω έλλειψης χρηματοδότησης? Υπάρχουν τέτοια έργα? Τα έργα τα οποία έμειναν στην άκρη δεν είναι ότι έμειναν στην άκρη λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Είναι μελέτες τις οποίες έχουμε όριμες αυτή τη στιγμή. Αν ανοίξει το πρόγραμμα, θα προχωρήσει. Και είναι έργα τα οποία κυρίως είναι από την πλευρά του Ελευθερίου Κορτελιού, μιλάμε για το ΕΣΠΑ τώρα. Ναι. Έργα όμως τα οποία γίνονται, μελέτες οι οποίες γίνονται από την πλευρά του Δήμου για να μπορέσουμε στην πορεία να χρηματοδοτούμε, είναι το τρίγωνο παραδείγματος χάρη του κέντρου του Ευόσμου, η ανάπλασή του. Είναι πάνω από την περιφερειακή που αφορά την αποχέτευση, η ίδρυυση και αυτά προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε μελέτες για να τα εντάξουμε στο πρόγραμμα. Είναι ασφαλτοστρώσεις στη συγκεκριμένη περιοχή, είναι αποχετευτικά έργα τα οποία πρόκειται να γίνουν στην περιοχή Ελπίδος, εφόσον μπορέσουμε και εκεί να τα προχωρήσουμε, γιατί εκεί καταλήγουν όλα τα όμβρια που αφορούν όμβρια στην περιοχή Ελπίδος. Και είναι άλλα έργα διάσπαρτα μέσα στον Δήμο τα οποία αφορούν φωτισμό κυρίως και οδοποιία που στο τοπικό διαμέρισμα του Δήμου του πρώην Δήμου Ευόσμου υπήρχε σοβαρό πρόβλημα. Όσον αφορά από την πλευρά του τοπικού διαμερίσματος Ελευθερίου Κορδελιού, εκεί όσο ήμασταν διοίκηση είχαμε κάνει μελέτες που αυτή τη στιγμή μία προς μία αρχίζουν και βγαίνουν και δημοπρατούνται. Εάν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, αν είχαμε έτοιμες μελέτες και για το τοπικό διαμέρισμα του Ευόσμου, θα είχε γίνει. Ετοιμαζόμαστε όμως, ήδη έχουν γίνει σοβαρά βήματα, ετοιμαζόμαστε και για εκεί. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας και που μας δώσατε τόσες χρήσιμες πληροφορίες για το Δήμο Κορδελιού Ευόσμου. Καλό μεσημέρι και πάλι και χρόνια πολλά. Να είστε καλά, χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά και καλά και ελπιδοφόρα. Γεια σας. Εμείς συνεχίζουμε. Ψήφισμα υπέρ της στήριξης των διεκδικήσεων των εργαζομένων στην αυτοδιοίκηση, υπέρ του δημόσιου χαρακτήρα των ανταποδοτικών υπηρεσιών των Δήμων και κατά της εργασιακής εφεδρείας ή της κατάργησης οργανικών θέσεων στου ΣΟΤΑ, ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Ενστάσεις για τη συζήτηση του θέματος τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή εξέφρασε μερίδα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δεδομένου ότι ψηφίστηκε ήδη το σχετικό πολυνομοσχέδιο. Εξάλλου, δημοτικοί υπάλληλοι που παρέστησαν στη συνεδρίαση αποδοκίμασαν τον πρόεδρο της Περιφερειακής Ενότητας Δήμων, Σίμω Δανιηλίδη, με αφορμή τη στάση που τήρησε στην διάρκεια των κινητοποιήσεων των εργαζομένων στην καθαριότητα και το αίτημά του για εισαγγελική παρέμβαση κατά την κατάληψη του χιτά της Μαυροράχης.
μπλόκο στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας, οι οποίοι αφού εκτελέσουν τις προγραμματισμένες εργασίες τους, παρατούν όπως να είναι Δήμους και Πεζοδρόμια, Στήνη, ο Δήμος Κορδελιού, Ευόσμου. Η εκτέλεση εργασιών σε κεντρικούς ή λιγότερο κεντρικούς Δήμους, αλλά και σε στενά είναι συνηθισμένη. Τρύπες, ορίγματα, σπασμένα πλακάκια που δεν αποκαθίστανται αποτελούν συνηθισμένη εικόνα κάθε φορά που ολοκληρώνεται μια εργασία της ΔΕΗ, του ΟΤΕ, της ΕΙΑ, της ΕΠΑ και προσφάτως των εταιριών που τοποθετούν οπτικές ίνες. Με στόχο την ασφαλή διέλευση των πεζών και των οδηγών, ανακαλούμε όλες τις άδειες εξγραφής οδών που εκδόθηκαν από το Δήμο Κορδελιού Ευόσμου προς τις εταιρείες και τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας, μέχρι να αποκατασταθούν πλήρως στην διάνοιξη των τομών που προκάλεσαν σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου μας, είτε πρόκειται για δρόμους είτε για πλακόστρωτα, σημειώνει ο Δήμαρχος Στάθης Λαφαζανίδης. Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου δεν θα επιτρέψει καμία κακοτεχνία στους δρόμους και ότι δεν θα σπαταληθούν χρήματα των δημοτών για την αποκατάσταση των ζημιών. Η επαναχορήγηση των αδειών θα γίνει μετά πλήρη την αποκατάσταση των δρόμων από τις εταιρείες, τονίζει ο κύριος Λαφαζανίδης, ο οποίος επισημαίνει την επικινδυνότητα των ορυγμάτων που στείνουν στο πέρασμά τους οι εργολάβοι, καθώς αποτελούν παγίδες για τους πολίτες, τις οποίες συνήθως οι Δήμοι σπέβδουν να καλύψουν άρον-άρον. Να πάμε και στον Δήμο Δύο Ολύμπου και να καλησπερίσουμε τον Δήμαρχο, κύριο Παπαθανασίου, κύριο Γιώργο Παπαθανασίου. Καλησπέρα, Δήμαρχε. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Να σας ευχηθούμε και εμείς και να ξεκινήσουμε με τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Δύο Ολύμπου. Θα μας πείτε μερικά λόγια. Ναι, αύριο έχουμε τα χορευτικά όλων των δημοτικών ενωτήτων του Δήμου μας. Είναι 10 χορευτικά. Mm-hmm. Το απόγευμα στις 6 ώρες στο κλειστό γυμναστήριο. Ωραία. Το Σάββατο την ημέρα του Όχι έχουμε αφιέρωμα με τη δημοτική μας χοροδία στον Χρήστο Λεοντή. Θα παρουσιάσουμε το έργο του Καταχνιά. Mm-hmm. Και την ημέρα θα γίνουν η ηλικία λειτουργία και οι παρελάσεις. Πολύ ωραία. Να αλλάξουμε θέμα και να περάσουμε λιγάκι για την, να μας πείτε τι, για την τουριστική σεζόν. Τελείωσε, περάσαμε πλέον στο φθινόπωρο. Να μας πείτε μερικά λόγια για την απολογία που έχει γίνει για την τουριστική σεζόν από άποψη και κίνησης και τζίρου. Από κίνηση πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ο τζίρος ήταν λίγο πεσμένος. Ναι, ναι. Mm-hmm. Ήταν πιο πάνω από τα αναμενόμενα. Mm-hmm. Ο τζίρος βέβαια ήταν λίγο πεσμένος λόγω της γνωστής κρίσης. Mm-hmm. Και ετοιμαζόμαστε για την νέα χρονιά. Ήδη έχουμε ένα συνεργείο αυτή τη στιγμή από τη Γερμανία που γυρίζει ένα ντοκιμαντέρ για τον Όλυμπο, τους ανθρώπους και την γαστρονομία της περιοχής. Πείτε μας μερικά λόγια για το συγκεκριμένο το βίντεο που θα γυριστεί στο Δήμο. Ναι, είναι από το RTV της Γερμανίας και θα πηγεί σε 4 χώρες. Είναι μια συμπαραγωγή Αυστρίας, Ελβετίας, Γερμανίας και Γαλλίας. Mm-hmm. Και θα πηγεί σε 4 χώρες το ντοκιμαντέρ αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ, πολύ καλό για την περιοχή σας και φυσικά και για όλη την Ελλάδα. Βέβαια. Και το θέμα του είναι οι άνθρωποι, το περιβάλλον και η γαστρονομία της περιοχής. Mm-hmm. Είναι κάποια πράγματα που και εμείς δεν τα ξέραμε και έρχονται οι ξένοι μας να αναδείξουν. Πάρα πολύ. Ιδιαίτερα το θέμα της γαστρονομίας και το θέμα του Ολύμπου που είναι η ταυτότητά μας και εμείς την έχουμε κάθε μέρα εδώ και δεν ξέρουμε την εκμεταλλευτούμε. Πάρα πολύ καλά. Να μιλήσουμε όμως λίγο και για τον Καλλικράτη. Κατά πόσο έχει ξεκινήσει να λειτουργεί σωστά ο Καλλικράτης? Κοιτάξτε, μέχρι τώρα πηγαίναμε πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Μην τα χαλάσουμε στο Καλλικράτη. Είναι για πολύ... την ώρα δεν λειτουργεί τίποτα από το Καλλικράτη. Καταλαβαίνω. Εντάξει. Mm-hmm. Τα έχουμε πει επανειλημμένα, έγινε βιαστικά, επιπόλαια και γρήγορα. Χωρίς χρήματα, mm-hmm. χωρίς συγκεκριμένες θέσεις, χωρίς τίποτα. Έγινε για καθαρά οικονομικούς λόγους και αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν το έχουν επιτύχει ή όχι. Καταλαβαίνω. Δηλαδή η στελέχωση των υπηρεσιών είναι ένα δύσκολο έργο αυτή τη στιγμή με τον Καλλικράτη. Δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Ένας νόμος ο οποίος στηρίζεται μόνο στην συνένωση κτηρίων, των άψυχων δηλαδή, και δεν μιλάει πώς θα ενώσει καρδίες, ψυχές, ανθρώπους και πολιτισμούς, νομίζω ότι από το χέρι είναι αποτυχημένο. Mm-hmm. Να μιλήσουμε λίγο και για τα έργα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Δήμο σας σε εξέλιξη. Δεν υπάρχει κανένα έργο. Δεν υπάρχει λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Λόγω έλλειψης χρηματοδότησης και τα έργα τα οποία ήταν ενταγμένα στο ΕΣΠΑ δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Δεν έχουν ξεκινήσει, αναμένεται να ξεκινήσουν. Αναμένεται. Μόλις υπάρχουν τις εγκρίσεις. Σας καταλαβαίνω. Λοιπόν, Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Χρόνια καλό πολλά και καλό μεσημέρι. Να είστε καλά.
Καταγραφή των απόρων αστέγων στο Δήμο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί και μάλιστα θα αποτελέσει αντικείμενο άμεσης προτεραιότητας των δημοτικών κοινοτήτων, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας του Πολίτη, Καλυψό Γούλα, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η κυρία Γούλα, με αφορμή την από κοινού λύση δύο προγραμματικών συμβάσεων με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σχετικά με την καταγραφή των απόρων αστέγων συνολικού ύψους 150.000 ευρώ, ανακοίνωσε ότι ήδη έχουμε έρθει σε επαφή με τις δημοτικές κοινότητες και τις επιτροπές κοινωνικής αλληλεγγύης του Δήμου Θεσσαλονίκης για την καταγραφή των απόρων και αστέγων μέσα από ένα ερωτηματολόγιο που έχουν ετοιμάσει οι υπηρεσίες κοινωνικής αλληλεγγύης της Αντιδημαρχίας. Αναφερόμενη στη λύση των δύο προγραμματικών συμβάσεων, τόνισε ότι υπήρξε αμφίβολη η δυνατότητα καταβολής των 175.000 ευρώ για έκαστη σύμβαση και ότι συμφωνήσαμε με τους εκπροσώπους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην από κοινού λύση των συμβάσεων αυτών, αφού στην παρούσα χρονική στιγμή ήταν άτοπο να συνεχιστούν. Και συνέχισε, θα γίνει επικαιροποίηση των ήδη καταγεγραμμένων απόρων αστέγων στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της προγραμματικής σύμβασης με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τα αποτελέσματα των ενεργειών μας προτείνουμε να κριθούν από την Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Θεσσαλονίκης. Μήνυση κατά αστυνομικού, από τον οποίο, όπως υποστηρίζει, δέχθηκε επίθεση με ξύλινο κοντάρι, αλλά και κατά παντός άλλου υπευθύνου, κατέθεσε δικηγόρος της Θεσσαλονίκης. Στη μήνυση που κατέθεσε ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, κάνει λόγο για απρόκλητη επίθεση και ζητά την ποινική δίωξη του αστυνομικού. Το περιστατικό έλαβε χώρα την περασμένη Τετάρτη, πρώτη μέρα της 48ωρης γενικής απεργίας στον ΓΕΣΕΕ και ΑΔΔΗ, και έπειτα από τις διαδηλώσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ο μηνυτής διαμαρτυρήθηκε για τον βίαιο ξυλοδαρμό διαδηλωτή από αστυνομικούς. Όπως αναφέρει στο κείμενο της μήνυσης, ο δράστης τον χτύπησε με ξύλινο κοντάρι στο σαγόνι, ενώ χρειάστηκε να διακομιστεί για την παροχή των πρώτων βοηθειών στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Μεγάλα χρηματικά ποσά άρπαξε ένας 39χρονος μέλος πείρας, ο οποίος έστεινε καρτέρι σε ανυποψία στα θύματα, τα οποία νωρίτερα είχαν προχωρήσει σε αναλήψεις από τράπεζες. Όπως έγινε γνωστό, ο 39χρονος μαζί με δύο συνεργούς τους είχαν βάλει στο στόχαστρό τους μία 79χρονη, η οποία είχε κάνει ανάληψη 2.000 ευρώ από ATM τράπεζας της Νεάπολης. Οι δράστες την πλησίασαν και της άρπαξαν την τσάντα με τα χρήματα, πλην όμως περιστατικοί αντιλήφθηκαν το συμβάν και τους καταδίωξαν. Τελικά κατάφεραν να κινητοποιήσουν έναν εξ αυτών που συνελήφθη από αστυνομικούς που ειδοποιήθηκαν και έσπευσαν στο σημείο. Οι δύο συνεργοί του που είχαν μαζί τους τα χρήματα διέφυγαν. Προβλήματα στην υδροδότηση αντιμετωπίζουν από το πρωί οι κάτοικοι της Τούμπας εξαιτίας εργασιών επισκευή στο δίκτυο ίδρυυσης λόγω διαρροής σε δικλίδα ΦΗ100 στους οδούς Τσιαπάνου με Λαμπράκι. Οι εργασίες ξεκίνησαν στις 9 το πρωί και αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 4 το απόγευμα. Χωρίς νερό θα μείνουν και για 8,5 ώρες την Παρασκευή και οι κάτοικοι του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου. Τα προβλήματα στην υδροδότηση θα προκύψουν από εργασίες αντικατάστασης δικλίδων στις οδούς Ρόδου με Αργυροκάστρου και Αργυροκάστρου με Ολυμπίας και θα διαρκέσουν από τις 8 έως τις 4:30. Για τον λόγο αυτό θα υπάρξουν προβλήματα υδροδότησης στον Ευόσμο και στους παρακείμενους δρόμους. Τέλος, χωρίς νερό θα μείνουν από τη 1 μέχρι τις 5 την Παρασκευή κάτοικοι του Δυτικού Ωραιοκάστρου. Ένα κρουαζιερόπλοιο διαφορετικό από τα άλλα έχει δέσει στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και αν κάποιος δεν μπορούσε να δει τα καταστρώματα και τα φουγάρα θα έλεγε πως το The World αμερικανικών συμφερόντων και μήκους 200 μέτρων είναι μία πλεούμενη πολυκατοικία με 165 διαμερίσματα και όλα τα υπόλοιπα κομφόρ που διαθέτει ένα σπίτι επί στερεού εδάφους. Το The World κατέπλευσε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης αργά χθες το απόγευμα και θα αναχωρήσει για τη Μεσόγειο αύριο στις 8 το βράδυ, ενώ σε αυτό επιβαίνουν 120 τουρίστες που είναι κυρίως Αμερικανοί. Μάλιστα, πολλοί εξ αυτών έχουν αγοράσει διαμέρισμα εντός του κρουαζιερόπλοιου και άλλοι έχουν προχωρήσει σε ενοικίαση με τη μέθοδο της χρονομίσθωσης. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις για σήμερα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.